αναμενόμενος ότι και εσείς έχετε έναν χώρο εργασίας ιδιαίτερα σοβαρό και μεγάλο τις τελευταίες και αυτή την περίοδο, τις τελευταίες μέρες. Και να σας ευχηθώ καλή δύναμη και υπομονή στα δύσκολα καθήκοντα που έχετε εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Κάνοντας την εισαγωγή της παρουσίασης του σημερινού θέματος, θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας σε κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Οφείλω να πω για πολλωστή φορά ότι η τεκμηρίωση των θέσεων και των απόψεων αλλά και των στόχων της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου μας δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου του Δημάρχου. Είναι υπόθεση συλλογική και αφορά την συνεργασία δεκάδων στελεχών, είτε αυτοί είναι εκλεγμένοι, είτε είναι αυτοί πολίτες της ΚΟΠ που στήριξαν και εστερνίζονται τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής. Αυτή η συλλογικότητα, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις δημοτικές παρατάξεις και η συνεργασία φυσικά μεταξύ των μελών, η γνώση και η γνωριμία και η φιλία που αναπτύσσεται σταδιακά, αν θέλουμε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η συλλογικότητα και η συνεργασία πρέπει να αφορά και το στελεχειακό δυναμικό, το υπαλληλικό στελεχειακό δυναμικό του Δήμου μας, του οργανισμού, γιατί είναι βέβαιο ότι μέσα από την συλλογικότητα και τη συνεργασία των ανθρώπων που βεβαίως αμείβονται από τα χρήματα του κοάκου λαού αλλά προσφέρουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του νησιού μας και στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων των πολιτών, είναι και αυτό μια μεγάλη υπόθεση. Και το τρίτο που το αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι η συλλογική δράση και η συνεργασία μεταξύ των πολιτών. Άρα τρεις ομάδες ανθρώπων, το ανθρώπινο δυναμικό του νησιού μας, είναι εκείνο το οποίο με συλλογικότητα και συνεργασία μπορεί να αποφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα στην πορεία αφενός αντιμετώπισης του νησιού μας και της κοινωνίας από τις δύσκολες εποχές τις οποίες βιώνουμε, αλλά και της αναπτυξιακής πορείας της. Προσωπικά ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους φίλους, συναδέλφους και συνεργάτες της Δημοτικής Αρχής που υπηρετούν ως αιρετοί και το Δημοτικό Συμβούλιο και τα τοπικά συμβούλια, είναι αρκετοί. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και το στελεχειακό δυναμικό, το υπαλληλικό στελεχειακό δυναμικό του Δήμου μας, το σύνολο των υπαλλήλων, οι οποίοι σε δύσκολες εποχές και μάλιστα κάτω από μία πίεση μείωσης των μισθών τους και απειλών για την συνέχιση της εργασίας τους, εστερνίζονται και αφοσιώνονται ώστε να παραχθεί αυτό το τόσο σοβαρό έργο. Και φυσικά να δώσω ένα μήνυμα στην κοινωνία και στους πολίτες ότι μόνο έτσι, με τη συλλογική προσπάθεια, μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να κατακτήσουμε και να έχουμε καλά αποτελέσματα, όσο γίνεται καλύτερα, στην πορεία ανάπτυξης του τόπου μας. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους αντιδημάρχους και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποκέντρωσης για την παρουσία τους εδώ και να τους ευχαριστήσω επίσης γιατί χωρίς και την παρουσία αυτών και την προσφορά τους στα κοινά, όπως και των υπολείπων συναδέλφων που δεν είναι εδώ, αυτό που έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κατακτήσει. Θα δώσω το λόγο στον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο των αναπτυξιακών έργων και της στοιχειοθέτησης των νέων προτάσεων για το νέο πρόγραμμα του 2020 και επίσης στους υπόλοιπους αμέσως μετά,
πολύ σύντομα ώστε να σας δώσουν μια εικόνα του τι συνέβη και τι προς τα που πάμε, για να είναι ενήμεροι και οι συνδημότες μας. Και πάλι σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για την βοήθεια που προσφέρετε ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται όσο γίνεται καλύτερα μέσω των μέσων ενημέρωσης και κυρίως μέσω της προσωπικής σας εργασίας. Ορίστε.